2 με 3 μπουκαλάκια, γίναμε λίγο, πήρα τη μηχανή και γύρισα τώρα. Έχει μεθύσει, ανεβαίνει στη μηχανή, τρέχει, το κράνος το φοράει στο χέρι. Μια εικόνα τόσο τραγική και τόσο συνηθισμένη. Στο συγκλονιστικό βίντεο, ο νεαρός αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Βιώνει τις στιγμές της κηδείας του. Προχώρα, μη μασάς. Σύ δεν πιάνεις το 200 για πλάκα. Ο δρόμος γεμάτος μαυροντημένους, γονείς, συγγενείς, φίλοι. Πρόσωπα θλιμμένα τον ακολουθούν στην τελευταία του κατοικία. Φτάνουν στην εκκλησία. Μπες μέσα, πάμε να δούμε τον νεκρό. Έχει πάει σε κηδεία 20χρονο. Όχι, βγάλε το σκασμό και κοίτα. Έχεις δει πατέρα να χτυπάει το φέρετρο και να φωνάζει με όλη του τη δύναμη «Σήκω γιέ μου να φύγουμε». Έχεις δει μάνα νεκρή, καθισμένη σε καρέγκλα, να αναπνέει. Οι εικόνες αυτές είναι βιωματικές για την παρέα από τη Μυτιλίνη που εμπνεύστηκε το βίντεο. Πρόσφατα έχασαν έναν φίλο τους, τον Πάνο Ζάρλα. Θέλαμε να βγάλουμε αυτό το γιατί. Όταν κάναμε τα γυρίσματα, ο καθένας σκεφτόταν κάποιο φίλο του που έφυγε. Το βίντεο είναι βασισμένο στο κείμενο της Ειρήνης Λαγούτατζη, το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral. Έτυχε να είμαι παρούσα σε έναν τέτοιον αποχαιρετισμό. Ορκίστηκα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Βγήκε όλη η οργή, όλος ο τιμός, όλη η αγωνία της μάνας. Γιατί στο πολύ σε 10 χρόνια, ίσως και σε λιγότερα, τα παιδιά τα δικά μου είχαν έξω. Μαγιά! Δεν είναι ούτε τα ποτά, ούτε τα τέρμα κοντέρ, ούτε οι γκόμενες, ούτε οι κόντρες. Μαγιά, γορίνα μου, είναι να σου ξεσκίζουν την ψυχή, να σε σκοτώσουν και να πρέπει να ζήσεις. Όσα διαδραματίζονται στο βίντεο είναι ένα όνειρο, αλλά και ένα μάθημα. Ακούστε λοιπόν όλοι εσείς εκεί έξω τη συμβουλή μιας μάνας που τρέμει το φιλοκάρδι της κάθε φορά που θέλετε να το παίξετε μάγκες στο δρόμο. Να αγαπούν τους εαυτούς τους. Να ξέρουν ότι δεν είναι μόνα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπούν και ότι αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν.